Μέρη, να σου πω κάτι. Το ξέρεις ότι είχαμε και παρετήσεις αυτοδιοικητικές. Ναι, κάτι πήρε τα αυτή μου. Κάτι πήρε τα αυτή σου. Ε. Άρχισαν τα όργανα για το νερό, νομίζω. Βέβαια. Με σαρά, φράγμα φανερωμένης, έχει αδειάσει χωρίς να το περιμένουν. Δηλαδή, ψάχνουν να βρουν την άκρη του νήματος. Γιατί άδειασε τόσο πολύ. Περίμενε μισό. Δεν είχαμε φέτος ούτε βροχές, ούτε χιόνια, ούτε τίποτα από αυτά. Σωστά. Οπότε έτσι κι αλλιώς υπήρχε πρόβλημα στο φράγμα φανερωμένης. Από αυτό που υπήρχε ως πρόβλημα. Τώρα υπάρχει μεγαλύτερο, χάθηκε περισσότερο ναι, νερό. Ναι, γιατί χάθηκε περισσότερο νερό και ψάχνουμε να δούμε τι έχει γίνει. Μάλιστα. Πάμε όμως να μας τα πει, να καλησπερίσουμε το Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Κύριε Νικολιδάκη, εσείς δεν ήσασταν πρόεδρος στην Επιτροπή για την Διαχείριση, πώς λέγεται αυτό, για το φράγμα της φανερωμένης. Ναι, ναι, ακριβώς, ναι, ναι. Ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής, μια απόφαση την οποία είχε πάρει ο Περιφερειάρχης πριν από χρόνια, που πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο εκάστοτε δήμαρχος, τέλος πάντων μέλη τα τρία το ΕΒ και κάποιοι υπηρεσιακοί. Και... το πρόβλημα είναι δυστυχώς ότι όταν το νερό είναι αρκετό και παίρνουν όλοι, τότε ορισμένα πράγματα δεν τα παρατηρείς ή τέλος πάντων δεν σε βοηθούν να έρθουν στην αντίληψή σου ότι ίσως και κάτι να συμβαίνει στο φράγμα της φανερωμένης. Τώρα όμως φέτο που το νερό ήταν λίγο, τα πράγματα φανήκανε ξεκάθαρα. Εγώ πιστεύω, είμαι απόλυτα πεπισμένος και σε ορισμένο καιρό πιστεύω ότι θα μπορώ να έχω και τις αποδείξεις που μου χρειάζονται. Μέχρι στιγμής έχω ενδείξεις, αλλά παρόλο που έχω παραιτηθεί από την Επιτροπή Φράγματος, σαν δήμαρχος της Επιτροπής, σαν δήμαρχος Φεστού, δεν πρόκειται να τα αφήσει το θέμα έτσι. Πληροφορίες λοιπόν έρχονται σε μένα ότι από κάποια σημεία στα δίχτυα που κατεβαίνουν από το φράγμα προς τον κάμπο έχουν γίνει κάποια bypass από τα οποία εύκολο είναι να μπορέσουν να πάρουν νερό και να το χρησιμοποιήσουν ενώ δεν θα έπρεπε να το πάρουν να το χρησιμοποιήσουν. Να πούμε ότι το φράγμα λοιπόν ανοίγει ή κλείνει η δήμαρχη, δηλαδή η ροή με απόφαση της Επιτροπής, σωστά, και τον ακριβώς, μα εξάλλου η Επιτροπή τη μοναδική αρμοδιότητα που έχει είναι αυτή, να κλείσει και να ανοίξει το φράγμα. Ναι. Καμιά άλλη αρμοδιότητα, ούτε ταμείο έχει, ούτε οικονομικά, ούτε να φροντίσει επισκευές φράγματος, ούτε τίποτα, τίποτα. Εκεί είναι το λάθος, εγώ νομίζω. Από εκεί ξεκινάει το λάθος. Ακούστε, σίγουρα σας είπα, πρώτον, με βάση το νόμο, ένα φράγμα του μεγέθους του φράγματος φανερωμένης θα έπρεπε να διηγείται ή από ένα ΤΟΕΒ ή από ένα ΓΟΕΒ τουλάχιστον στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα ΤΟΕΒ για να μπορέσετε να γίνετε ορθολογική διαχείριση του φράγματος. Μας δυστυχώς στο φράγμα, στο Δήμο μας έχουμε 4 ΤΟΕΒ από τα οποία τα 3 ΤΟΕΒ παίρνουν νερό από το φράγμα φανερωμένης. Ναι. Πόμπια, τυμπάκι και μοίρες. Πόμπια, τυμπάκι και μοίρες, ακριβώς. Πρώτος, δεύτερος και τρίτος το ΕΒ. Το θέμα είναι ότι νερό χάθηκε. Κάποιοι επιμένουν και λένε ότι δεν χάθηκε νερό, ήταν λίγες ποσότητες από όταν το κλείσαμε. Θα μπορούσε να είχε χαθεί από άλλους λόγους ενώ από τον καιρό, Δήμαρχε, ή εσείς επιμένετε ότι έχει χαθεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή υπήρξαν ποντικοί, υπήρξαν παράνομες. Όχι. Ακούστε, εμείς κλείσαμε το νερό κάπου τον Αύγουστο. Αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι ερωμηνίες αυτή τη στιγμή. Όταν το κλείσαμε το φράγμα, επιμένω ότι είχε 5-5,5 εκατομμύρια κυβικά νερό μέσα. Ναι. Μέσα σε 2 μήνες το φράγμα κατέβηκε στα 2 με 2,5 εκατομμύρια κυβικά νερό. Δεν είναι δυνατόν, όσο και να χρειαζόταν να αποτίζονται εξειδικοί αναδασμοί μόνο, δεν θα μπορούσαν να φύγουν 2 με 2,5 εκατομμύρια κυβικά νερό για τους εξειδικούς αναδασμούς, από τη στιγμή που τα ίδια τα ΤΟΕΒ λένε ότι τη διάρκεια του καλοκαιριού, που η κατανάλωση καταλαβαίνετε είναι πολύ περισσότερο, για 6 καλοκαιρινούς μήνες, το νερό το οποίο θέμε, τους χρειάζεται για να ποτίσουμε τους εξαιρικούς αναδασμούς, είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια. Πώς λοιπόν μέσα σε 2 μήνες και χειμερινή περίοδο χαθήκανε 2,5 εκατομμύρια με 3 κυβικά νερό. Αλλά αντιπαρέρχομαι και στ' άλλο. Ακόμα σας είπα και αν βγαίνουν τώρα και λένε στον κόσμο και τι να κάνουμε και το νερό ήταν λίγο.
Αν τυχόν αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά αγαπούσαν το φράγμα και αγαπούσαν τους παραγωγούς, θα έπρεπε τη συγκεκριμένη περίοδο, που θα έπρεπε να κλείσει το φράγμα, αυτοί κάθε μέρα μετρήσεις είχανε. Η ΕΒ έχει μετρήσεις καθημερινές. Ναι. Οι μετρήσεις αυτές πάνε και στην περιφέρεια. Τα το ΕΒ από μόνα τους κάποιες μετρήσεις κάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα. Γιατί λοιπόν δεν ήρθαν να πούνε, ξέρεις δήμαρχε, ξέρεις πρόεδρε της Επιτροπής, εμείς από τις μετρήσεις που έχουμε κάνει χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ποσότητα νερού την περίοδο που θα πρέπει να ποτίσουμε στους ξηρικούς ανδασμούς. Να μην το κλείσουμε στα 5 εκατομμύρια. Έλα δήμαρχε να πάρουμε μια απόφαση να το κλείσουμε στα 6,5, στα 7 εκατομμύρια και ας βάλουμε τις γεωτρήσεις μας να ποτίζουν για να προστατεύσουμε τους ανθρώπους το καλοκαίρι που δεν θα έχουν νερό. Ποια είναι η αγωνία τους? Ποια ήταν η αγωνία τους? Ποια ήταν δηλαδή αυτό το ενδιαφέρον για να προστατεύσουν τους ανθρώπους που λένε ότι υπηρετούν? Παρόλο που σας είπα ότι όχι μόνο δεν είχαν τέτοια αγωνία, εγώ είμαι πεπισμένος, δεν θέλω να βάλω τη λέξη κλοπή, με ακούτε ότι είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στα λόγια μου, θέλω να πω ότι χρησιμοποιήθηκαν ποσότητες νερού και μεγάλες ποσότητες την περίοδο που δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν. Τώρα, Δήμαρχε, αν έχει υπάρξει λαθοχείρια, αν δεν θα πούμε κλοπή, αφού δεν τη χρησιμοποιείτε και εσείς αυτή τη λέξη, αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει και για το ίδιο το φράγμα, αλλά και για τις καλλιέργειες, τι σημαίνει? Υπάρχει θέμα ζωτικό, δηλαδή μέχρι ποιο σημείο είναι ασφαλές στη λειτουργία του το φράγμα? Σας είπα, σήμερα βγήκε ο πρόεδρος της Αλφα Ζώνης, της περιοχής Δυμπακίου, στο ραδιόφωνο και είπε ότι χρειάζεται 1.900.000 κυβικά νερό για να ποτίσει την έκταση του ξηρικού ανδασμού με τις επεκτάσεις που έχουν κάνει κατά καιρούς, ας πούμε, για να μπορέσουν να δώσουν νερό αξιόλογο για να μπορέσουν να κρατηθούν οι ελιές και οι καλλιέργειες, ναι. Παίρνουν λοιπόν 500.000 στην τελευταία συνάντηση που έγινε με τον Περιφερειάρχη, που εγώ σας είπα ήδη είχα παραιτηθεί και είχα αποχωρήσει από τη συνεδρίαση. Παίρνουν 500.000. Το υπόλοιπο νερό, το 1.400.000, πού θα το βρούνε να το δώσουνε? Καλό ερώτημα. Πού. Άρα λοιπόν, σας είπα, ας υποθέσουμε και ας πούμε ότι κύριοι, ναι, δεν ακούμπησε κανείς το νερό. Δεν πήρε κανείς ούτε ένα κυβικό. Σας είπα, εγώ είμαι σίγουρος ότι έχει πάρθει νερό. Γιατί δεν ήρθαν να πούνε πιο μπροστά ότι ξέρετε κάτι, όπα, εμείς εδώ πέρα θέμε τόσα κυβικά, άρα λοιπόν το φράγμα πρέπει να κλείσει σε αυτά τα κυβικά το νερό και θα βάλουμε τις γεωτρήσεις να ποτίζουν. Μόνο έρχονται τώρα να πούνε στον κόσμο ότι δεν έχουμε νερό αν σας δώσουμε και να το παίζουν οι ήπιοι και ότι ξέρεις και μην ανεβάσουμε τους τόνους και το πρόβλημα είναι μεγάλο και τι να κάνουμε. Σαφές αυτό. Τώρα εσείς έχετε, αν δεν κάνω λάθος, έχετε υποβάλει την παραίτησή σας. Έχετε δώσει μια επιστολή στον Περιφερειάρχη ήδη από την Τρίτη. Έχει υπάρξει κάποια επικοινωνία, ίσως υπάρχει κάποια εξέλιξη αυτή τη στιγμή? Από ό,τι ξέρω σήμερα ήταν κάποιοι υπηρεσιακοί οι οποίοι ήρθαν να κάνουν ένα έλεγχο. Δεν ξέρω καν τι έλεγχο κάνανε, ας πούμε. Δεν ξέρω καν τι έλεγχο κάνανε. Εγώ σας είπα από τη δική μου πλευρά, επειδή στα αυτιά μου φτάνουν διάφορες πληροφορίες, εγώ σαν δήμαρχος θα το ψάξω. Αν τυχόν βρω συγκεκριμένες αποδείξεις, δεν θα περιμένω κανένα να πάει στον εισαγγελέα, θα πάω μόνος μου. Όταν έχω συγκεκριμένες αποδείξεις. Ξεκαθαρισμένα. Θεωρώ όμως ότι θα έπρεπε οι υπηρεσιακοί να πάνε να κάνουν έρευνα. Υπάρχουν κάποια σημεία που μπορούν να κάνουν έρευνα και να εξακριβώσουν κατά πόσο υπάρχουν παράνομα bypass και παίρνουν κάποιο νερό χωρίς την απόφαση της Επιτροπής. Δηλαδή την περίοδο που θα έπρεπε να μην παίρνουν νερό, διαμέσου αυτό το bypass παίρνουν νερό. Συγγνώμη, εσείς ως πρόεδρος της Επιτροπής, ως δήμαρχος, δεν μπορούσατε να πάτε να κάνετε εργασίες, να δείτε αν όντως υπάρχουν bypass? Ακούστε. Πήγα μια μέρα όντως με ένα τσαπάκι, πήγαμε. Την πρώτη φορά δεν ήταν ο πρόεδρος του κάποιου το ΕΒ. Φύγαμε. Ξαναπήγαμε δεύτερη φορά πάλι. Και τότε ο πρόεδρος του ΕΒ της Αλφα Ζώνης,
Από την Πακίου μου λέει, δήμαρχε, πρώτα απ' όλα γιατί εσύ έρθεις να σκάψεις την περιοχή μου. Του είπα, δεν είναι περιοχή σου γιατί τα δίκτυα δεν σου ανήκουνε. Σου ανήκει, το μόνο που σου ανήκει είναι να παίρνεις νερό να ποτίζεις. Και μου λέει, και αν τυχόν γίνει μια βλάβη, ποιος θα την πληρώσει. Εκεί πέρα λοιπόν ειλικρινά σας λέω ότι εγώ κάπου κάτσα πίσω, γιατί όντως αν γίνει μια βλάβη εκεί πέρα, ποιος θα την πληρώσει. Μάλιστα. Αφού υπεύθυνη για να κάνει αυτούς τους ελέγχους και υπεύθυνη να επισκευάζει τα δίκτυα είναι μόνο η περιφέρεια, κανείς άλλος. Άρα ήσασταν αναρμόδιος ουσιαστικά. Άρα λοιπόν ήμουν αναρμόδιος αμέσως. Σαν πρόεδρος της Επιτροπής Φράγματος, από τη στιγμή που δεν έχω κανένα δικαίωμα και δεν έχω και κανένα μέσο εγώ να μπορέσω να κάνω παρεμβάσεις, ούτε την οικονομική άνεση έχω να κάνω τέτοια πράγματα, επισκευάζεστε τίποτα. Λοιπόν, Δήμαρχε, είναι σαφή αυτά που λέτε. Εμείς κρατάμε το γεγονός ότι δεν θα το αφήσετε έτσι. Και εδώ θα είμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί να παραιτήθηκα από την Επιτροπή του Φράγματος, αλλά συνεχίζω να είμαι δήμαρχος μιας περιοχής και θα αγωνιστώ για τα προβλήματα των ανθρώπων της περιοχής μου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ωραία. Θα συνεχίσω με όλες μου τις δυνάμεις. Έγινε. Ξεκάθαρο είναι, Δήμαρχε. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.